η Δύση οχυρώνεται και ακριβώς 4 εβδομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κλιμακώνει την αντίδρασή της. Με παράλληλες συνόδους κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, ΝΑΤΟ και G7 σηκώνουν ασπίδα στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν επέκταση του πολέμου προς τα δυτικά ή ακόμη χειρότερα μετατροπή του σε έναν πυρηνικό, χημικό ή βιολογικό πόλεμο. In the use of chemical weapons will totally change the nature of the conflict. Οι ευθείες απειλές της Μόσχας έθεσαν επιποδό στα 30 μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που αποστέλουν στο Κίεβο ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου οι Ουκρανοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια τέτοια αντισυμβατική επίθεση από τους Ρώσους. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. Our top military commander, General Walters, has activated NATO's chemical, biological, radiological and nuclear defense elements. Η συμμαχία αποφάσισε την ίδια στιγμή την ενίσχυση των δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη μέσω της δημιουργίας 4 νέων μονάδων μάχης σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία, προστατεύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τα ευρωπαϊκά και νατοϊκά σύνορα. Και ξεκαθαρίζοντας ότι η Δύση δεν πρόκειται να εμπλακεί ενεργά στον πόλεμο, ο Γεν Στόλτεμπερκ ανακοίνωσε την επιπλέον στρατιωτική ενίσχυση των Ουκρανών. Allies are also equipping Ukraine with significant military supplies, including anti-tank and air defense systems and drones. Τα μέλη του ΝΑΤΟ κούνησαν το δάκτυλο αφενός στην Κίνα, καλώντας την να μην στηρίξει επουδενή τη Ρωσία και αφετέρου στον πρόεδρο Λουκασένκο. Belarus must stop acting as an accomplice to Putin's invasion. Με παρέμβασή του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ενώπιον του Τζο Μπάιντεν, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν μάσησε τα λόγια του. Μάετε не менше 20,000 танків. Україна просила відсоток. 1% від усіх ваших танків віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді. Після такої війни проти Росії більше прошу ніколи, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε και η σύνοδος των ηγετών των 7 πιο ανεπτυγμένων κρατών, παρουσία των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, που υποδέχθηκαν με θέρμη τον Αμερικανό πρόεδρο. Η ομάδα των G7 συμφώνησε να μπλοκάρει τη δυνατότητα της Ρωσίας να αξιοποιεί τα αποθέματα της σε χρυσό, επιβάλλοντας κυρώσεις σε οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή. Στόχος, να αποτραπεί κάθε προσπάθεια της Μόσχας να παρακάμψει τα μέτρα οικονομικής απομόνωσής της. To set up a system whereby we have an organization looking at who has violated any of the sanctions and where and when and how they violated them. Και ενώ ο Τζο Μπάιντεν έδινε τα χέρια με τους συμμάχους του πίσω στην Ουάσιγκτον, το State Department ανακοίνωνε νέες κυρώσεις σε βάρος 400 Ρώσων ολιγαρχών, βουλευτών, ακόμη και του Προέδρου της μεγαλύτερης Ρωσικής Τράπεζας. Η σκυτάλη του διπλωματικού μαραθωνίου βρίσκεται πλέον στα χέρια των 27 Ευρωπαίων ηγετών.